Οι ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν τα θαύματα της Αγίας Μαρίνας συγκλονίζουν. Ο μικρός Ανδρέας σώθηκε από τη λευχαιμία. Ο πατέρας του το αποδίδει στη χάρη της Αγίας. Όταν ο μικρός θα είναι στο χειρουργείο, η Αγία θα είναι στο χειρουργείο μαζί με τον μικρό Ανδρέα. Την επόμενη μέρα, κατά το μεσημέρι, έρχεται ο γιατρός τρέχοντας, κρατούσε τις αναλύσεις και φώναζε: «Ο Ανδρέας είναι καθαρός». Ο κύριος Κυριάκος, σε μια δύσκολη χειρουργική επέμβαση, ένιωσε την Αγία Μαρίνα στο πλάι του. Είπα με κρατούσε ένα φτηνόσωπο και μου είπε στο φτή: «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά». Η νεαρή φοιτήτρια της ψυχολογίας, Άντρια Αναστασίου, ένα βράδυ πριν από το χειρουργείο, όπου κινδύνευε να χάσει το πόδι της, θεραπεύεται ξαφνικά. Να είμαι Αγία Μαρίνα και αύριο που θα σηκωθείς θα γίνεις μια χαρά και δεν θα γίνει επέμβαση. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Περάστε. Είναι ο ναός μας, ο ναός της Αγίας Μαρίνας. Γέννηθηκε το 1742, βέβαια. Βλέπετε την εικόνα της Αγίας Μαρίνας, της Θαυματουργούς. Είναι η Θαυματουργός εικόνα αυτή. Είναι πρωτότυπος εικόνα. Σε αυτή την εικόνα, λοιπόν, έρχεται ο κόσμος και αναποθέτει τις ελπίδες του. Για ό,τι πρόβλημα κι αν έχει. Είναι η Παναγία, η δακρυρωούσα, κατά θαυματουργήν βέβαια, θαυματουργική είναι ιδιότητα, βάζουμε τα κρίνα τον Μάιο, τα οποία ξηραίνονται. Και όταν αρχίζουν οι παρακλήσεις το 15 Αύγουστο, τα κοτσάνια αυτά όπως βλέπετε εδώ, ανθίζουν. Ό,τι βλέπετε εδώ, τα αναθήματα, τα καντήλια, ο χορός, η πολυέλη και τα πάντα, είναι από τους πιστούς που ευεργετήθηκαν από την Αγία, από ένα θαύμα που τους συνέβη. Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, το μεγάλο θαύμα είναι με το κεράκι του πιστού λαού, από τα θαύματα που έχει κάνει η Αγία Μαρίνα κατά καιρούς, να κτιστεί όλο το μοναστήρι και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί μέχρι 120-130 ανθρώπους. Η ιστορία της Μονής συνδέεται με το μοναχό Σοφρόνιο. Ο πλάτανος που υπάρχει μέχρι σήμερα οφείλει την ύπαρξή του σε ένα θαύμα. Τη νύχτα οραματίζεται την Αγία Μαρίνα, η οποία τον ξύπνησε, στο τέλος τον ξύπνησε. Και του λέει: «Σοφρόνιε, θέλω να μείνεις εδώ, να αναστηλώσεις το μοναστήρι με αυτά που φέρνεις μαζί σου. Σε χρειάζομαι εδώ». Αλλά και εις πίστοσιν τότε είμαι η Αγία Μαρίνα, το ραβδί σου που άφησες απ' έξω θα το δεις ριζωμένο και φυτρωμένο. Είναι ο πλάτανος που είναι απ' έξω ριζωμένος, γι' αυτό σταμάτησαν και δεν έγινε ο Νάρθηκας, γιατί το θεωρούσαν ιερό φυτό, ιερό δέντρο τον πλάτανο. Επειδή έχει αδυνατήσει η υγεία του ανθρώπου, και είναι πάντα βέβαια ο άνθρωπος είναι εκτεθειμένος απέναντι των ασθενειών, έρχεται πάντα και ξεκινάει από την Αγία.